στο προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef. Ο Μπάμπης αναδείχθηκε νικητής στην τελευταία απαιτητική δοκιμασία με το κουτί του MasterChef. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες ένα εξαιρετικό γλυκό. Τα πιάτα του Άγγελου δεν εντυπωσίασαν τους κριτές. Σήμερα φεύγω από το MasterChef με γεμάτα τα μυαλά μου και με μια εμπειρία πραγματικά που θα με ακολουθήσει σε όλη τη ζωή. Απόψε, οι τέσσερις επίδοξοι MasterChef έρχονται αντιμέτωποι με μια δοκιμασία που απαιτεί όχι μόνο ικανότητα, αλλά και γνώση. Πρέπει μόνοι σας να ανακαλύψετε ποια είναι τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να το παρασκευάσετε. Ποιοι θα ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Είχα τόσο πολλή αμφιβολία ως προς το κομμάτι που δοκίμασα ακόμα και ομό. Για ποιον θα αποτελέσει παρελθόν από σήμερα ο διαγωνισμός. Του λείπουν τα αρώματα, παρόλα αυτά όμως. Έχει κάνει ένα ωραίο πιάτο. Δεν είναι όμως αυτό αρκετό στο να φέρει αυτό το πιάτο κοντά σε αυτό που δείξαμε εμείς. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Τέσσερις τελευταίοι του διαγωνισμού. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα. Απ' τη μία νιώθω απίστευτα περήφανος και χαρούμενος που είμαι εδώ, και απ' την άλλη το σπίτι μοιάζει λίγο στοιχειωμένο. Είναι άδειο. Πάλι εδώ ήμασταν εχθές, μαζεύαμε τα πράγματα και λέγαμε τι μας περιμένει και πού είμαστε. Είναι λίγο déjà vu, πώς φαίνεται. Τι λίγο. Μιλάμε ότι έχει γίνει μια ρουτίνα απίστευτη αυτό τώρα, έτσι. Τρεις μέρες εγώ με τη δοκιμασία κιόλας μαζεύουμε βαλίτσες. Θα δούμε, θα μας περιμένει πάλι και σήμερα γύρω. Καλά είσαι πάντως, γιατί χθες είδα πολύ στεσσαρισμένο. Όλο αυτό το συνεχόμενο με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είμαι επηρεασμένος από όλες τις συνεχόμενες δοκιμασίες και ήταν και δύσκολο, γιατί πέρασα από τα καλύτερα πιάτα ξαφνικά σε μια μέτρια απόδοση. Πιστεύω όμως ότι όταν βρεθώ πάλι μπροστά στον πάγκο μου και πρέπει να μαγειρέψω, θα είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Για φτιάξτε, Πάπη. Σκράμπλ, κρέπες και γλυκές και αλμυρές. Ωραία, φίλε, δεν σε βοήθησε καθόλου, αλλά είχα πολύ διάβασμα. Δεν πειράζει, είναι έτοιμα όλα. Ωραία, τα έχω φέρει όλα. Και πάμε να φωνάξουμε και τους άλλους να κατεβούν. Πάμε, ναι. Όταν έφτιαχνα πρωινό, είχα πολύ αναμικά συναισθήματα. Σκεφτόμουν ότι είναι οι τελευταίες μας μέρες. Βασικά, σκεφτόμουν αυτά που έχουμε περάσει εδώ. Πόσα πρωινά έχω φτιάξει, τι έχουμε κάνει, πόσα παιδιά μπήκαν και έφυγαν. Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που τα έχω καταφέρει και έχω φτάσει να είμαι στους τέσσερις τελευταίους παίχτες του διαγωνισμού. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Δύο μέρες έχουν μείνει και να βάλουμε τα δυνατά μας. Χθες τρόμαξα με σένα, νόμιζα ότι θα πάθεις τίποτα. Ήσουν γονατισμένος. Κάνα τέταρτο. Σοβαρά. Σε έξαλλη κατάσταση. Σε έφτιαξε όμως μετά την κριτική. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήξερες τις αστοχίες που έχεις κάνει. Όχι, ήξερες, αλλά σου βγήκε η ένταση μετά τους κριτές. Δηλαδή, όταν άκουσες τα σχόλια, σου βγήκε η ένταση. Ξέρεις τι, δεν ένιωθα να έχω αστοχίες γευστικά και δεν νομίζω να μου σχολιάσαν κάτι γευστικά. Αλλά δεν ήταν η ένταση που ήθελα και δεν ήταν δικό μου. Δηλαδή, δεν ήμουν εγώ. Όταν δεν έχεις τον χρόνο να σκεφτείς, κάνεις τις τελευταίες επιλογές που σου έρχονται. Η ουσία είναι ότι δεν χάσαμε. Και σίγουρα. Δεν ήταν μια διαδικασία που έχανες. Νικητές είμαστε αυτή τη στιγμή. Προχωράμε. Ευτυχώς. Ο κριτής δεν μπορεί να σε πάρει, παιδί μου, στο λαιμό του. Ο κριτής θα σου πει αυτό που βλέπει, να, που θα ήθελε να δει κλπ. Τώρα εσύ, αν είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, προχώρα το. Αλλά νομίζω ότι πάντα όταν σου λένε κάτι, ότι αν δεν το ακολουθήσεις ή αν δεν το συμμεριστείς, συνήθως είναι λάθος. Μια κακή αρχή είναι. Είναι μια κακή αρχή. Νομίζω ότι το να παλεύεις, ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις, σε αναδεικνύει νικητή. Είσαι νικητής. Μέσα σου είσαι νικητής γιατί πάλεψες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όμως η κατάκτηση του τίτλου είναι σίγουρα μια επιβεβαίωση ότι δεν είσαι νικητής μόνο ως προς την προσωπική σου εξέλιξη ή φιλοδοξία,
αλλά είσαι και νικητής για τους άλλους. Είσαι αναγνωρίσιμος από όλους. Έχεις αποδείξει την αξία σου. Έτσι μας τις πετάξαν τις άσπρες φωτιές, θυμόσαστε. Στην αρχή του διαγωνισμού είχα φορέσει δύο φορές τη μαύρη ποδιά. Είχα πάει προτινόμενος για αποχώρηση από χαζά σφάλματα. Εκεί ήταν, έλεγα, η ποδιά της ντροπής. Τώρα πια την φοράμε όλοι και οι τέσσερις, και την ποδιά και τον μπλουζάκι, και είναι πλέον η ποδιά της τιμής. Πάντα πίστευα ότι είναι ένα χρώμα σκληρό το μαύρο, για γενναίους, για μάχη, και έτσι συνεχίζω να το βλέπω. Πιστεύω ότι αυτός που φοράει τη μαύρη ποδιά είναι γιατί αγωνίζεται για το καλύτερο. Σίγουρα το απόλυτο είναι να κερδίσω το διαγωνισμό, να φτάσω στον τελικό που είναι ο επόμενος μου στόχος, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι τον τίτλο, τώρα σκέφτομαι τον τελικό και θα κοιτάξω τις δύο επόμενες δοκιμασίες για να φτάσω σε αυτόν. Έλαβα τους συμπαίκτες μου και ήμασταν τέσσερις. Πολύ έντονο το συνέστημα, πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Νιώθω ότι έχω φτάσει στο τέλος του διαγωνισμού, αλλά μπορώ να δώσω λίγα ακόμα για να φτάσω ακόμα περισσότερο. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι είμαι στους τέσσερις κορυφαίους. Να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ. Βλέπουμε καμπάνες. Χτυπάνε καμπάνες, για ποιον τώρα δεν ξέρω βέβαια. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην κουζίνα του MasterChef. Φαντάζομαι, όπως μπαίνατε, είδατε ότι σε κάθε πάγκο υπάρχει μια καμπάνα. Είδατε? Το τι έχει μέσα η καμπάνα θα το μάθετε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Είμαστε στην τρίτη μέρα δοκιμασιών της τελικής εβδομάδας του διαγωνισμού. Χθες είχαμε μία ακόμα αποχώρηση. Ο Άγγελος, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια τριών μηνών που κατέβαλε, τελικά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γίνει ο επόμενος Έλληνας MasterChef. Σήμερα, άλλος ένας από εσάς θα αποχωρήσει οριστικά από το διαγωνισμό. Παιδιά, κάθε μέρα αντιμετωπίζετε μια νέα πρόκληση, στην οποία πρέπει να αποδεικνύετε ότι άξια έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Πρέπει να φτιάχνετε επιτυχημένα πιάτα και να επιδεικνύετε τις γνώσεις σας και τις ικανότητές σας. Ένα στραβοπάτημα, μια κακή επίδοση, θέτει αμέσως υπ' αμφισβήτηση την παρουσία στο διαγωνισμό. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, παρά μόνο απανωτές, επιτυχίες και νίκες. Το γεγονός αυτό με αγχώνει, είναι η αλήθεια, αλλά νιώθω τόσο πιο συγκεντρωμένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση όσο περνάει ο διαγωνισμός, που δεν φοβάμαι τόσο το λάθος όσο μια τυχαία. Όπως έχετε καταλάβει, στο MasterChef δεν μπορείτε να είστε ποτέ σίγουροι για το τι θα ακολουθήσει. Πόσο μάλλον αυτή την τελική εβδομάδα. Έτσι λοιπόν η σημερινή δοκιμασία είναι λίγο διαφορετική και σίγουρα πιο δύσκολη από τις προηγούμενες. Για να παραμείνετε στο διαγωνισμό, θα πρέπει να μαγειρέψετε, αποδεικνύοντας όχι μόνο τεχνική και ικανότητες, αλλά και ευρύτερη μαγειρική γνώση. Οι κριτές δεν πρόκειται να στη χαρίσουν, ούτε επειδή είσαι καλός μάγειρας. Για να είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι καλοί μάγειρες. Πρέπει να προσέξουμε την κάθε λεπτομέρεια. Το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχήσει τον οποιονδήποτε. Και πάμε λοιπόν, παιδιά, στις καμπάνες που βρίσκονται στους πάγκους σας. Σας λέω εκ των προτέρων ότι από κάτω όλες κρύβουν το ίδιο φαγητό. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Στις δοκιμασίες με την εκτέλεση ίδιας συνταγής, το πιάτο που βρίσκεται μπροστά σας το δοκιμάζετε, το γεύεστε και καλείστε να το φτιάξετε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που γευτήκατε και είδατε. Στη συνέχεια σας δίνουμε τη συνταγή και τα υλικά για να το φτιάξετε. Όμως σήμερα αυτό θα αλλάξει. Όχι μόνο δεν θα σας δοθεί η συνταγή, αλλά δεν θα έχετε ούτε και υλικά στους πάγκους σας. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ. Κατά τα άλλα, θα δημιουργήσετε όλοι το ίδιο πιάτο, σε συγκεκριμένο χρόνο όπως πάντα, θα προσπαθήσετε να πετύχετε ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που θα γευθείτε. Πλάκα μου κάνουνε, δηλαδή. Πώς να βρω εγώ όλα τα υλικά που έχει μέσα το πιάτο και να καταφέρω να μαγειρέψω ένα πανομοιότυπο? Η αλήθεια είναι πως δεν ξαφνιάστηκα και πολύ. Δεν περίμενα κάποια συνταγή. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο επίπεδο. Οπότε οι συνταγές είναι καλό να τις ξεχάσουμε. Ας δούμε όμως το πιάτο και τα υπόλοιπα τα λέμε στη συνέχεια. Πάρτε θέση στους πάγκους σας. Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Δεν ήταν κάτι που με φόβησε. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι τρόμαξα. Ήμουν εκεί και ήμουν έτοιμος. Έτοιμοι, παιδιά. Μπορείτε να ανοίξετε τις καμπάνες. Σκέφτηκα
τελικά, okay, είμαστε σε ρηχά νερά. Δεν είναι τρομακτικό αυτό που έβλεπα. Αυτό το πιάτο που έχω μπροστά μου είναι σίγουρα κάποια κλασική Παρασκευή. Πηγαίνει κάπου το μυαλό μου, αλλά για να μην πω βλακεία, καλύτερα να μην πω τίποτα. Το πιάτο λοιπόν που θα φτιάξετε και θα αναπαράγετε χωρίς συνταγή και δοσμένα υλικά είναι ένα κλασικό πιάτο που απαιτεί να είστε γνώστες των διάφορων τεχνικών που χρειάζονται για ένα καλό και γευστικό αποτέλεσμα. Προσέξτε, θα το δοκιμάσετε και πρέπει στη συνέχεια να ανακαλύψετε μόνοι σας ποια είναι τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να το παρασκευάσετε. Αυτό μου είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχω γνώσεις ακαδημαϊκές μαγειρικής, ούτε έχω εμπειρία σε επαγγελματική κουζίνα, οπότε νιώθω σχετικά πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους παίχτες. Παιδιά, η δοκιμή που θα κάνετε τώρα είναι παραπάνω από σημαντική. Πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή για να αναγνωρίσετε όσα περισσότερα υλικά μπορείτε. Μόνο έτσι θα πλησιάσετε πολύ κοντά στην Παρασκευή ενός πιάτου σαν αυτό που θα δοκιμάσετε. Στον πάγκο σας υπάρχει μπλοκ με στυλό. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καταγράψετε τα υλικά που πιστεύετε ότι έχει μέσα. Ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας για τη δοκιμή και την καταγραφή είναι 5 λεπτά. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. 5 λεπτά είναι αρκετά νομίζω. Τα υλικά που θα βρεις στο 1 λεπτό θα τα βρεις και στα 5 λεπτά. Παιδιά, τα 5 λεπτά ξεκινάνε από τώρα. Το πιάτο δεν έδειχνε δύσκολο, αλλά πρέπει πραγματικά να προσεγγίσουμε ακριβώς. Γιατί μπορεί να είσαι σωστά υλικά, αλλά η μη σωστή τεχνική να οδηγήσει σε άλλη γεύση. Μικρή διαφορά, αλλά μπορεί να έχει άλλη γεύση. Βλέπω ένα ρύζι, μια με κρέας και μια σάλτσα. Δεν έχει τις 15 δηλαδή διαφορετικές παρασκευές. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις δύο παρασκευές κρύβονται πάρα πολλές φαγίδες. Ξεκινάω παίρνοντας μία μπουκιά από το πιάτο στο στόμα και στη συνέχεια κάθε υλικό ξεχωριστά ένα-ένα, σκουπίζοντάς το από τη σάλτσα και δοκιμάζοντας να δω πόσο τραγανό είναι, τι γεύση και ποιο υλικό. Καταλάβαινες μια γεύση πιπεριάς, αλλά δεν την έβλεπες μέσα. Καταλάβαινες τη γεύση της κρέμας γάλακτος, έντονο μανιτάρι, πολύ νόστιμο το ρύζι. Υπήρχε κάποιο ζωμός που είχε βραστεί το ρύζι σίγουρα. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο πιάτο και πολύ γευστικό. Παιδιά, τέλος χρόνου. Ό,τι βρήκατε, βρήκατε. Τα υπόλοιπα θα τα εμπνευστείτε στην αποθήκη. Φαντάζομαι ότι το μυαλό σας ήδη δουλεύει στις χίλιες στροφές. Τα υλικά θα πηγαίνουν και θα έρχονται. Πέρα δόθε. Ακούστε όμως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Θα μπείτε στην αποθήκη ένας-ένας. Θα έχετε 3 λεπτά για να επιλέξετε τα υλικά που πιστεύετε ότι χρειάζεται αυτό το πιάτο και στη συνέχεια θα βγαίνετε αφού όμως έχετε καλύψει τα υλικά σας. Τα καλύματα υπάρχουν μέσα στην αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος προσέξτε. Μπορείτε να μπαίνετε στην αποθήκη όσες φορές θέλετε. Αρκεί να μην είναι κάποιος άλλος μέσα. Όμως προσέξτε, γιατί όσες φορές μπαίνετε μέσα, τόσο περισσότερο χρόνο σπαταλάτε από το μαγείρεμα που θα κάνετε εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κάνετε σίγουρα βήματα. Στην αποθήκη να πηγαίνετε όταν είστε σίγουροι ότι χρειάζεστε να πάρετε κάτι. Αυτό βέβαια είναι λίγο παράτορμο, γιατί αν ξεχάσει πολλά υλικά και μπαίνει στην αποθήκη στην ουσία, θα χάσει πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, παιδιά, πριν μπείτε στην αποθήκη, να σας πω ότι θα έχετε στη διάθεσή σας μία ώρα για να φτιάξετε αυτό το πιάτο. Το κάλυμα θα το βγάλετε από τα υλικά σας όταν σας δώσω σήμα ότι ξεκινάει ο χρόνος για το μαγείρεμα. Στην αποθήκη μαζί σας θα είναι ο Γιάννης. Μπάμπη, ξεκινάς εσύ. Είμαι πολύ ψυχραιμός, ξέρω τελικά που θα πάρω. Τα έχω γραμμένα και σε χαρτί, οπότε είναι νομίζω εύκολο και ο χρόνος αρκετός. Μπάμπη, μισό λεπτό ακόμα. Τέλος χρόνου, Μπάμπη, τέλος χρόνου. Έχω το σκοπό να δώσω το 100% του εαυτού μου. Θα κάνω τα πάντα για να μην είμαι εγώ αυτός που θα αποχωρήσει. Αριστοτέλη, σειρά σου. Ενώ τα 5 λεπτά ήταν αρκετά, τα 3 ήταν κάπως θυμωμένα. Γιατί μπορεί να έχεις κάτι στο μυαλό σου, αλλά να μην υπήρχε στην αποθήκη. Ή αντίστροφα, να μην είχες εντοπίσει κάτι και βλέποντας την αποθήκη, ξαφνικά να έλεγες ούψ, κάτσε πάρω γι' αυτό. Εκεί έχω ένα άγχος, πρέπει να τρέξω. Μισό λεπτό, Αριστοτέλη. Το μοναδικό μεγάλο ουσιαστικό πρόβλημα που είχα ήταν το κρέας. Εγώ πιστεύω ότι έχω μοσχάρι γάλακτος, φιλέτο,
Ενώ στην αποθήκη έβλεπα μόνο το νουά. Με αποτέλεσμα να παρασυρθώ και να πω ότι προφανώς αυτό ήταν και έκανα εγώ λάθος. Τέλος χρόνο, Ιστοδέλη. Κάλυψε τα υλικά σου και βγες έξω σιγά σιγά για να έρθει ο επόμενος. Γιώργο, παίρνα κι εσύ. Και είχα αποφασίσει τελικά που θέλω και προσπαθούσα να φτιάξω στο μυαλό μου και μία διαδρομή πώς θα κινηθώ και τι θα πάρω πρώτα. Γιώργο, έχεις ένα λεπτό ακόμα. Μάλιστα. Πέσα με τα μούτρα στα λαχανικά, πήρα ό,τι χρειαζόμουν. Μετά έψαχνα το μοσχαρίσιο φιλέτο, το βρήκα κάποια στιγμή και κοίταξα και τα υπόλοιπα που χρειαζόμουν. Το λάδι μου, βούτυρο, κρέμες κτλ. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος χρόνου, Γιώργο. Έχω μάθει από το διαγωνισμό να προσπαθώ να αποβάλω το άγχος από πάνω μου και να κινούμαι με καθαρό μυαλό. Οπότε, επειδή αυτή η δοκιμασία είναι πιο κρίσιμη από κάθε άλλη, νομίζω ότι το κατάφερα και πήγα στην αποθήκη χωρίς ιδιαίτερο άγχος και διάλεξα τελικά μου. Ο χρόνος μου έσπασε. Κωστή. Σήμερα στην αποθήκη είναι εύκολο το έργο. Έχουμε να πάρουμε υλικά τα οποία ήδη τα έχουμε σημειώσει ένα μπλοκάκι. Την αποθήκη πλέον την ξέρουμε όλοι, ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Και 3 λεπτά νομίζω ότι είναι υπέρα αρκετά. Ένα λεπτό ακόμη, Κωστή. Μην ξεχνάς ότι αν σου λείψει κάτι, μπορεί να ξανάρθεις και μετά, ε. Ναι. Μπλόκαρα λίγο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος κατά πόσο είχα πετύχει τα υλικά. Τώρα έχεις 10 δευτερόλεπτα. Προσπάθησα να ρίξω μια ματιά, μήπως δω κάποια υλικά που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν αυτά που έχω πάρει εγώ. Τέλος χρόνου, Κωστή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, τι χρειάζομαι. Νομίζω ότι θα καταφέρω να αποδώσω ένα καλό πιάτο, θα πλησιάσω το αποτέλεσμα. Σίγουρα θα έχω κάποιες αστοχίες στα υλικά, αλλά τη γεύση την έχω. Μου έχει μείνει έντονη στο στόμα, θα τα καταφέρω. Λοιπόν, παιδιά, δεν απομένει τίποτα άλλο από το να ξεκινήσετε την προσπάθειά σας. Σας θυμίζω ότι έχετε μία ώρα στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Ξέρω τις κινήσεις που θα κάνω, οπότε είχα βγάλει ένα πλάνο στο μυαλό μου. Θα ξεκινήσω από το μοσχάρι, θα φτιάξω αυτά, οπότε ο χρόνος ήταν αρκετός για μένα. Η πρώτη μου σκέψη είναι να φτιάξω κάπως το μαγείρεμα χρονικά τουλάχιστον στο μυαλό μου, να δω τι πρέπει να κάνω πρώτο, δεύτερο, τρίτο και αν μπορώ να ετοιμάσω και διαφορετικές παρασκευές για να δω ποια είναι η καλύτερη. Η πρώτη μου σκέψη όταν αρχίζω να μαγειρεύω είναι να προλάβω να κάνω το ζωμό. Για να ξεκινήσω να κάνω τις δοκιμές με το κρέας, το μόνο που με απασχολούσε ήταν να βρω το χρόνο βρασμού του κρέατος για να καταφέρω να έχω το αποτέλεσμα που είχα γευτεί. Το πρώτο βήμα που κάνω είναι να βράσω το ρύζι, έτσι ώστε να δω αν είναι το ρύζι που χρειαζόμαι την Παρασκευή και να έχω το χρόνο, αν δεν είναι αυτό, να το αντικαταστήσω. Βασανίζει το μυαλό μου η ιδέα του τι μπορεί να είναι το πορτοκαλί ζουλιέν μέσα στο πιάτο. Και σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι πορτοκάλι, σκεφτόμουν ότι μπορεί να είναι πιπεριά και ότι μπορεί να είναι καρότο. Οπότε λοιπόν ξεκίνησα, έκοψα ζουλιέν φλίδα πορτοκαλιού, την οποία τη ζεμάτιζα για να βγει η πίκρα και να έχει κάποια γλυκιά γεύση. Αλλά όσο το ζεμάτιζα και καταλάβαινα ότι η γεύση που άφηνε δεν ήταν αυτή που ταιριάζει στο πιάτο, αποφάσισα ότι αυτό το πορτοκαλί ζουλιέν είναι καρότο. Δεν έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στο διαγωνισμό. Θέλω πάρα πολύ να με συστρίσει, ακόμα και στον τελικό. Θα ξαφνιαστώ κι εγώ άμα δεν κάνω ένα καλό πιάτο, γιατί έχω δείξει πολύ καλά στοιχεία εδώ μέσα. Γεια σας. Τι είναι, Κωστή. Πώς σου φαίνεται το σημερινό? Πλάκα έχει. Δεν έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Διαφορετικό. Εντάξει, είναι γευσυγνωσία με μαγειρική μαζί ουσιαστικά. Απλά αν την πατήσει τη γευσυγνωσία, επακολουθεί και η μαγειρική. Ναι, αλλά από την άλλη είναι και ωραίο γιατί ξέρεις ότι είσαι μόνο εσύ, ρε παιδί μου. Ό,τι έχεις φάει, αυτό πρέπει να φτιάξεις, πρέπει να το διαλέξεις μόνο σου, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος όλο δικό σου. Mm-hmm. Πώς θα πας εσύ? Καλά, πιστεύω. Τι υλικά θα βάλεις μέσα, ας πούμε? Φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος. Ναι. Θέλει φιλέτο. Νομίζω ότι το βλέμμα του μου έδειξε ότι δεν είναι αυτό. Αυτό με προβλημάτισε λίγο, γιατί μπορεί να έχω κάνει λάθος επιλογή στο βασικό υλικό που είναι το κρέας. Και πώς θα το ονομάσεις το πιάτο σου? Το πιάτο των κριτών. Α, εντάξει. Μια χαρά. Είναι ένα πιάτο που έχει μια ονομασία, έτσι. Όλα τα πιάτα έχουν μια ονομασία, κοστίμου προφανώς. Προσπάθησα μήπως σου κλέψω έτσι καμιά κουβέντα, κανένα υλικό, αλλά μπα, δεν τα κατάφερα. Συνήθως όταν έρχονται οι κριτές στο πάγκο, σου λένε και μια συμβουλή, τσεκάρουν λίγο τις παρασκευές και σου δίνουν και μια βοήθεια. Σήμερα τίποτα από όλα αυτά.
Κωνσταντέλη. Σεφ. Για πες. Διάλεξα νουάμος χάρη, νομίζω είναι γάλακτο, αν δεν κάνω λάθος από το χρώμα. Mm. Και την αρωματική γαριντούρα μέσα στην οποία θα τον μπρεζάρω είναι κοκάρια, κίτρινη κόκκινη περιά, αγκουράκι του σιζουλιέν, πολεγωμένα ζουλιέν και μανιταριά. Mm. Έχω βάλει και πορτομπέλο και σομπινιόν. Και τι άλλο θα βάλεις, κρέμα? Όταν θεωρήσω ότι το κρέας μου είναι σωστό το ψήσιμό του, θα το αφαιρέσω, θα συμπυκνώσω, θα δέσω με κρέμα. Σαν να έκανα ένα φρικασέ, ας πούμε. Εμείς θέλουμε ένα πιάτο σαν και αυτό που είδες. Δεν θέλουμε δικιά σου δημιουργία. Σαν και αυτό που γεύτηκες. Σαν και αυτό που γεύτηκες. Θεωρώ ότι αυτή είναι η προσέγγιση. Σας έχουν μείνει 30 λεπτά ακόμα. Αλλάξα το κρέας μου, τον μπαχάρισα, δοκίμασα να είμαι σίγουρος, δοκίμασα ακόμα και ομό. Είχα τόση πολλή αμφιβολία ως προς το κομμάτι που δοκίμασα ακόμα και ομό. Λέγα δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρω να το φέρω στο σωστό ψήσιμο. Εκεί κατάλαβα και πραγματικά ότι δεν έχω το σωστό κομμάτι κρέας, όμως έσκαγα. Φεύγω, ξαναπάω στην αποθήκη και γυρνάω με άδεια χέρια γιατί πάλι δεν είχα δει το φιλέτο. Ήθελα πολύ να είμαι προσεκτικός στο βράσιμο του ρυζιού, γιατί αυτό που δοκίμασα ήταν αρκετά al dente το πρωτότυπο. Έβαλα ένα στάνταρ ζωμό που θα χρειαστεί να βράσει και μετά πρόσθεσα λίγο το ζωμό για να φτάσει στο επιθυμητό σημείο που ήθελα. Η ώρα πέρναγε και έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσω να κάνω το τελικό στάδιο της μαγειρικής. Οπότε αρχικά σώταρα λίγο το κρέας και από τις δύο πλευρές να είναι έτοιμο και μάλιστα έκανα δύο παρτίδες κρέας ώστε να δοκιμάσω δύο διαφορετικά πιάτα, δύο διαφορετικές εκτελέσεις. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Κυρίες και Γιώργο, πώς θα πας? Έχεις προχωρήσει εσύ στο τελείωμα του κρέατος? Θα προσπαθήσω να κάνω δύο διαφορετικές παρασκευές, να δω ποια πλησιάζει πιο κοντά σε αυτό που δοκιμάσαμε. Θεωρείς ότι διάλεξες τα σωστά υλικά? Σίγουρα δεν είναι όλα τα σωστά υλικά, αλλά προσπάθησα. Μάλιστα. Έχεις ξανακάνει κάποιο αντίστοιχο πιάτο? Ξέρεις αυτές τις βασικές τεχνικές που απαιτούνται? Δεν έχω ιδέα. Πάντα στο πίσω μέσα του μυαλού μου είναι η ερώτηση, πήρα τα σωστά υλικά? Θα βγει η γεύση αυτή που πρέπει? Γι' αυτό και βιαζόμουν να κάνω και διαφορετικές παρασκευές, να δω τι θα είναι καλύτερο. Αριστοτέλη, πώς πάει? Προχωράει, είμαι στο τελείωμα. Στο κρέας μου είμαι έτοιμα, στο τελειώσω ελάχιστη δευτερότητα μόλις δέσει σάλτσα μου στο επίπεδο που θέλω. Για δες αν κρέας τι έχει γράψει ο... Φιλέτο μοσχάρι. Θεωρούσα πως ήταν φιλέτο, δεν υπήρχε φιλέτο, πήρα νουά μοσχαρίσιο. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά φιλέτο μοσχάρι υπήρχε μέσα. Δεν... Δεν κοίταξες καλά. Εκεί πραγματικά μου χτυπήσαν καμπάνες, λέω δεν μπορεί να έχω εγώ ανασφάλεια. Είναι μόλι φιλέτο μοσχάρι. Κατάλαβα πόσο μεγάλο λάθος είχα κάνει. Ξανέφυγα σφαίρα πίσω, πήρα το σωστό κομμάτι. Πήγε να μου ήρθε εγκεφαλικό εκείνη τη στιγμή. Απίστευτο λάθος. Ίσως την πάτησα από υπερβολική αυτοπεποίθηση εκεί πέρα. Ή είχα χάσει αυτή τη συγκέντρωσή μου. Κοίταζα και δεν έβλεπα μπροστά μου. Τι γίνεται, Μπάμπη? Νομίζω μια χαρά. Εσύ, τι κρέας πήρες? Φιλέτο μοσχάρι. Φιλέτο μοσχάρι. Είσαι κοντά στη γεύση που δοκίμασες? Νομίζω πως ναι, θέλω βέβαια να το τελειώσω. Θέλω πρώτα να τελειώσω το ψήσιμο του κρέατος εδώ που θα βράσει κρέμα και θα τελειώσω τη γεύση της κρέμας, της σάλτσας μου δηλαδή, στο τέλος. Έχεις 9 λεπτά, προλαβαίνεις? Ναι, προλαβαίνω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μετρούσε αντίστροφα και δεν μετρούσε υπέρ μου. Σώταρα γρήγορα το κρέας, το έριξα μέσα στο ζωμό και για να μην χάσω και τη γεύση, στο ίδιο τηγανάκι τελείωσα το ρύζι μου που είχε βράσει για να το δέσω με λίγο βούτυρο να μπορείς να καθίσεις στο τσέρκι. Παιδιά, έχουν μείνει 2 λεπτά. Δεν πρόσεξα την εικόνα του πιάτου. Ιδιαίτερα, δηλαδή δεν μέτρησα πόσα κομμάτια κρέατος. Ελπίζω να μην το λάβουν υπόψη τους αυτό. Απλά να δουν την Παρασκευή και όχι πόσα κομμάτια κρέατος είχε μέσα στο πιάτο. Ένα λεπτό ακόμα, παιδιά, κάντε γρήγορα. Το ότι πήρα τη γενναία απόφαση και ότι άλλαξα το κρέας μου ήταν μέρος της δύναμης του χαρακτήρα μου. Αριστοτέλη, πρέπει να στήσεις πιάτο.
Και βέβαια έπρεπε να πάρω και μια γρήγορη απόφαση. Αν θα βάλω το νουά ή το φιλέτο. Και αποφάσισα να βάλω το φιλέτο γιατί σκέφτηκα ότι αν οι συμπαίκτες μου έχουν πάρει το σωστό κομμάτι κρέας, το έχω χαμένο από χέρι. Άρα έπρεπε να πάρω το ρίσκο. Τουλάχιστον στη γεύση, έχω φτάσει πάρα πολύ κοντά από αυτό που δοκίμασα. Ελπίζω να έχω πετύχει και τα υλικά, αλλά νομίζω ότι έχω αποδώσει πολύ καλά το πιάτο. Αναμφισβήτητα, αυτό που με δυσκόλεψε σε αυτή τη δοκιμασία ήμουν εγώ. Ενώ ήξερα το σωστό, το σκεφτόμουν το σωστό, το είχα μπροστά μου και δεν το έβλεπα. Μπάμπη, πώς τα πήγες? Νομίζω ότι τα έχω πάει αρκετά καλά. Προσπάθησα να πλησιάσω όσο πιο πολύ μπορούσα την πρώτη συνταγή που είδαμε. Θεωρώ ότι έχω πλησιάσει αρκετά τη γεύση. Σίγουρα δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων μου, σεφ. Καταρχήν θεωρώ ότι το κρέας που έχει χρησιμοποιήσει δεν είναι φιλέτο. Δεν πήρε φιλέτο γάλακτος από το ψυγείο, πήρε μοσχάρι νουά. Αν έλειπε αυτή η οξύτητα από το λεμόνι, θα ήταν η σάλτσα εντάξει. Όπως είναι προφανές, είναι εντελώς ομό. Εδώ πέρα έχουμε και λάθος επιλογή από ρύζι. Πείτε μου τι κρέας χρησιμοποιήσει ο καθένας σας. Όχι ρε φίλε, δεν ήθελα εγώ να ζήσω αυτή τη στιγμή. Daily Fix στις 7. Θέλω να μιλήσω στον αδερφό μου. Δεν αντέχω στην ιδέα ότι με μισεί. Σκοπάμε, λέει, τώρα, ρε. Πρέπει να φύγεις. Αφού δεν θέλεις να φύγω. Τελειώσαμε. Ομολόγησα μόνος. Έτσι κι αν ανοίξω το στόμα μου, η εταιρεία του μπαμπάκα σου θα κλείσει αύριο κιόλας και δεν θα έχεις ούτε να φας. Γεια σου Δημήτρη, είμαι η Ευδοκία, η γυναίκα του Κίμωνο. Ποιος θα βγει χαμένος από αυτή τη συνάντηση? Ήταν διαφορετική από ό,τι περίμενα. Έχει τη δική της προσωπικότητα. Ατυχημένη, γοητευτική. Για να σου πω ότι του πέφτει και πολύ του Κίμωνα. Κλεμμένα όνειρα. Σε δικιά μου τώρα. Θέση για πάντα. Αύριο στις 7. Τι! Και από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, καταιγιστικές εξελίξεις σε νέα ώρα. Κάθε βράδυ στις 9 και 4. Για τέλεια ζυμαρικά, Knorr σπιτικό ζώμος λαχανικών. Για αληθινά σπιτική γεύση. Άλλες για πίτσα. Σιγά μην κάτσε σπίτι. Κάνε μια νέα αρχή. Γιατί τώρα με το Σίγιου έχεις δώρο 500 MB mobile internet στο κινητό σου με κάθε ανανέωση από 10 ευρώ. Σε φάρε ελεύθερα. Κράτα επαφή με όλους και με όλα και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα για ό,τι χρειαστείς. Το κόλλησες. Ξεκόλλησες. Ανοίγεις γεύση από τον τόπο μας. Ανοίγεις Φάντα, γεμάτη Ελλάδα. Γιατί η αγαπημένη μας πορτοκαλάδα παράγεται στην Ελλάδα. Με χυμό από ελληνικά πορτοκάλια. Περισσότερη Φάντα φυσικά. Artık zamanın birinde beni affedebileceğim bir anın umuduyla yaşayacağım. Αυτή την εβδομάδα, νέα ξεκινήματα στη Φάτμα Γιούλ. Ben dünyanın herhangi bir yerinde her zaman seni düşünüyor olacağım. Ben keşkelerimle, pişmanlıklarımla birlikte gidiyorum ve hep onlarla yaşayacağım. Hoşça kal. Ο Κερίμ ανοίγει την καρδιά του για πρώτη φορά. Παίρνω και σε σεβιόν κάλυπα. Φάτμα Γιούλ, κάθε βράδυ στις 9 και 4. Και από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, νέο ξεκίνημα για τη Φάτμα Γιούλ σε νέα ώρα. Κάθε απόγευμα στις 7. Τριήμερο κεφιού στο Βερόπουλο. Ελάτε για καλαμάρια Παταγωνίας 850 γραμμάρια 2,29. Τα πόδια 850 γραμμάρια 4,29. Και γαρίδες νούμερο 2 800 γραμμάρια 7,49. Ακόμα, χαλβά χειροποίητο ταψί με αμύγδαλο 6,90 το κιλό. Με κακάο ή βανίλια 6,49 το κιλό. Μαρούλι 39 λεπτά το τεμάχιο. Και όλα τα φέρι χεριού και πλυντηρίου 30% φθηνότερα. Βερόπουλος. Κοντά σας υπεύθυνα. Εύρυκα Μασαλίας. Καθαρίζει σαν εύρυκα, περιποιείται σαν χάδι. Στις στομαχικές διαταραχές βάλτε χ.
με μαστίχα Χίου. Αναβράζουν τα δισκία με μαστίχα Χίου από τη σειρά Power Foods. Για γερό στομάχι. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Η AIM Expert Protection είναι εμπνευσμένη από το οδοντικό νήμα και το στοματικό διάλειμμα και προσφέρει πιο αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Νέα AIM Expert Protection. Ακολουθήστε με. Αυτή η χώρα είναι μαγική. Ο όμορφος κόσμος επιστρέφει. Γιατί οι Έλληνες είναι πρώτοι. Με ό,τι που δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Πρωτιά στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Γιατί οι γυναίκες νικάνε τους άντρες. Το σύστημά μας, παιδιά, είναι man to woman. Πάουλ, πάουλ! Γιατί τα φαντάσματα χορεύουν τη νύχτα. Να φοβάμαι. Όχι, 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 παρέτσο μου, όχι, παρέτσο μου, όχι, άγια βαρβάρα. Γιατί στο Πήλιο συμβαίνουν τα καλύτερα. Γιατί είναι πανέμορφο. Το ζήσα μαζί σου και αυτό. Δεν φαντάζεστε πόσο όμορφα θα περάσουμε. Τρελαίνομαι. Έχει δύναμη ο κύριος. Όμορφος κόσμος. Πρεμιέρα. 5η 21 Μαρτίου στις 10.30. Γιατί ο κόσμος είναι η άνθρωπή του. Στο Γερμανό ξέρουμε τι σκέφτεσαι. Γι' αυτό μόνο εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία οικονομικών smartphones. Μην το σκέφτεσαι. Γερμανός και είσαι μέσα. Μωρό μου, το Σαββατοκύριακο θα πίνουμε το καφεδάκι μας στο χωριό. Δεν βλέπω την ώρα. Θα χουχουλιάζουμε μπροστά στο τζάκι. Αγάπη μου, δεν βλέπω την ώρα. Την κρίνεις. Θέλω να δω αν ξανακερδίσαμε στο Jacobs Εκλεκτό. Κάθε ώρα κερδίζεις έως 3.000 ευρώ μετρητά. Στον Jacobs Εκλεκτό. Ώρα για καφέ, ώρα για δώρα. Θέλετε να νιώσετε ενέργεια και τόνωση? Μήπως σας ενδιαφέρει το αδυνάτισμα? Θέλετε ισχυρό ανασωπητικό? Επιθυμείτε πλούσια μαλλιά και λαμπερό δέρμα? Marcus Rohrer Spirulina, η κορυφαία επιλογή στα συμπληρώματα διατροφής. Marcus Rohrer, η νούμερο 1 σε πωλήσεις σπιρουλίνα στην Ελλάδα. Πονόλαιμος, από τις πρώτες ενοχλήσεις. Λιζοπαΐν. Λιζοπαΐν και το γίνεται. Όλοι για ένα! Tantum Verde! Κανένας πονόλαιμος δεν μπορεί να αντισταθεί στους τρεις στοματοφύλακες του Tantum Verde. Η ολοκληρωμένη λύση για τον πονόλαιμο με τριπλή δράση που διαρκεί στον ερεθισμό, στη φλεγμονή, στον πόνο. Tantum Verde από την Αντζελίνη. Το είχα δοκιμάσει ήδη πολλές φορές. Ριζότο με γαρίδες και σπαράγγια. Αυτή τη φορά κάτι δεν κόλλαγε. Η φωνή στο κεφάλι μου έλεγε: «Μη το σερβίρεις, ρε, μη το σερβίρεις». Και εγώ το σέρβιρα. Και κατάλαβα. Σκέτη χλαπάτσα. Μήπως δεν έβαλες το σωστό ρύζι. Έλα, έλεξε το θέμα. Ποτέ ξανά λαπά στην κουζίνα. Έρχεται ο Dr. Cook. Μαθήματα μαγειρικής με τον Γιάννη Λουκάκο. Σάββατο 30 Μαρτίου στις 9:15. Οι κοινές ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων λένε όχι στο σύντομο πρόγραμμα. Αλλά το φέρι λέει ναι. Γιατί η κάψουλα διαλύεται γρήγορα και τελείως, απομακρύνοντας τα λίδι. Νέο φέρι All in One. Μόλις ολοκληρώθηκε η τρίτη δοκιμασία της τελικής εβδομάδας του MasterChef. Και αυτό που μένει είναι να αξιολογήσουν οι κριτές τα πιάτα σας, ένα προς ένα. Θα περάσουν τώρα στο εστιατόριο, όπου εκεί θα κάνετε και μία συνολική συζήτηση για τη σημερινή σας προσπάθεια και όχι μόνο. Κύριε. Σκεφτόμουν ότι, εντάξει, Μπάμπη, τα έχεις πάει πολύ καλά. Εμφανισιακά έχω αποδώσει, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Και γευστικά. Καλώς τον. Καλώς τον, Μπάμπη. Μπάμπη, πώς τα πήγες? Νομίζω ότι έχω πάει αρκετά καλά. Ελπίζω να έχω βρει τα περισσότερα συστατικά που ήταν μέσα στο πιάτο. Είναι η πιπεριά, η οποία είναι κόκκινη και κίτρινη. Κρέμα γάλακτος, βάλει μανιτάρια, κρεμμύδι κοκάρι, βούτυρο, λευκό κρασί, θυμό λεμόνι για οξύτητα. Η ακραία δεν μας είπες τι χρησιμοποίησες. Φιλέτο μοσχάρι και το ρύζι μου είναι American. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Ελπίζω να έχω βρει τα υλικά και να μην έχω κάνει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω εγώ.
Θεωρώ ότι το κρέας που έχει χρησιμοποιήσει δεν είναι φιλέτο. Είναι νουάν. Στο πιάτο το δικό μας είχαμε βάλει φιλέτο μουσχαρίσιο και γάλακτος κιόλας. Το ρύζι είναι λίγο άβραστο. Δηλαδή εγώ δαγκώνω ρύζι, εδώ τραγανίζει στο στόμα μου μέσα. Μου λείπει και το άρωμα της δάφνης που βγαίνει στο πιάτο που φτιάξαμε εμείς, το οποίο δεν τη χρησιμοποιήσει καθόλου. Όλα τα άλλα στοιχεία του είναι καλά. Το κρέας του είναι ζουμερό, το έχει κρατήσει. Βέβαια, αν είχε χρησιμοποιήσει γάλακτος, νομίζω ότι θα ήταν ακόμα καλύτερο. Και θεωρώ ότι έχει μείνει με εσφαλμένη εντύπωση. Δηλαδή, ενώ διαπίστωσε ότι το πιάτο το δικό μας ήταν φτιαγμένο με φιλέτο γάλακτος, δεν πήρε φιλέτο γάλακτος από το ψυγείο, πήρε μοσχάρι νουά. Οπότε εδώ έχουμε μια αστοχία συγκεκριμένη. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου στο γεγονός ότι το ρύζι δεν είναι καλά μαγειρεμένο και θεωρώ περαιτέρω ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει και τη σωστή ποικιλία. Κατά τα άλλα νομίζω ότι έχει αποδώσει ένα γευστικά καλό πιάτο. Έχει ψήσει το νουά σαν να ήταν φιλέτο, το έχει κρατήσει κόκκινο ζουμερό, είναι όμως πιο σκληρό. Στη σάλτσα του δεν μου αρέσει η οξύτητα που έχει βάλει από το λεμόνι. Είναι κάτι που δεν είχαμε βάλει εμείς στη δικιά μας. Δηλαδή αν έλειπε αυτή η οξύτητα από το λεμόνι θα ήταν η σάλτσα εντάξει. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι θέλω να είμαι ειλικρινής και να τους πω ακριβώς τα προβλήματα που είχα τότε μου συνέβη. Αριστοτέλη, πες μας πώς τα πήγες. Σίγουρα δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων μου. Γιατί? Ενώ είχα γράψει όπως είδατε και εσείς στο blog μου φιλέτο μοσχάρι, δεν το είδα μέσα στην αποθήκη. Ξεκίνησα με τον νουά, έκανα 1-2 απόπειρες με τον νουά και για κακή μου τύχη, επειδή ήταν πάρα πολύ τρυφερό, έβγαινε σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Εκτός από ένα κομματάκι που το έβρασα παραπάνω και είδα ότι άλλαξε τελείως η υφή του. Και στην τρίτη φορά πήγα μέσα, όντως το βρήκα, γιατί έλεγα δεν γίνεται, κάτι κάνω λάθος. Και έκανα ξανά την ίδια διαδικασία. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η καθυστέρηση να μην μου έχει δέσει η σάλτσα μου όσο θέλω και να μην έχω δώσει την ένταση που χρειάζεται ακριβώς επειδή δεν έχει συμπυκνωθεί αρκετά. Θα δοκιμάσουμε και να τα πούμε σε λίγο, Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Είχα απόλυτη επίγνωση του τι τους προσφέρω. Δεν είναι άνθρωποι που μπορεί να ξεγελαστούν και ακόμα και αν ξεγελιόντουσαν θα τους έλεγα την αλήθεια. Έπρεπε να έχει πάει με την αρχική του λύση και να μας προτείνει κάτι το οποίο είναι σωστά μαγειρεμένο σαν κρέας ή θα έπρεπε να έχει μαγειρέψει αυτό που μας έφερε σωστά, γιατί αυτό που μας έφερε σαν κρέας μένει είναι το σωστό κομμάτι του μοσχαριού, αλλά όπως είναι προφανές είναι εντελώς ομό. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγάλα φάουλ του πιάτου αυτού. Η σάλτσα του, όπως είπε και αυτός, έχει τα προβλήματά της, διότι δεν πρόλαβε να του δέσει. Νομίζω ότι αν την είχε δέσει τη σάλτσα του, θα ήταν αρκετά κοντά σε αυτό που δείξαμε εμείς. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο κοντά. Γιάννη, καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σου με την αστοχία που έχει στο κρέας, το οποίο δεν μαγειρεύτηκε. Του λείπει η δάφνη που εγώ τη θέλω σε αυτό το πιάτο μέσα. Τα υπόλοιπα τα έχει πάει καλά, δεν τα έχει πάει άσχημα, αλλά με την αστοχία του περισσότερο στο κρέας. Σίγουρα αυτό που είπες έχει απομακρυνθεί από το στόχο του να κάνει ένα ωραίο πιάτο σήμερα ο Αριστοτέλης. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τα δύο κυρία συστατικά που είναι λάθος αυτό το πιάτο είναι το κρέας και βέβαια η σάλτσα η οποία έχει αλλάξει όλο το πιάτο, γιατί αυτή η σάλτσα δεν έχει δέσει. Έχει πολύ λίγη από τη σάλτσα που αρχικά είχε κάνει και όλο το υπόλοιπο είναι τα ζουμιά από το κρέας που δεν έχει ψηθεί σωστά, με αποτέλεσμα να αλλάξει όλη τη γεύση. Το ρύζι, σωστή ποικιλία, σωστό το μαγείρεμα, δεν είναι όμως αυτό αρκετό στο να φέρει αυτό το πιάτο κοντά σε αυτό που δείξαμε εμείς. Θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι τα έχω πάει καλά σήμερα. Καλώς. Χαίρετε. Στην πιο κρίσιμη δοκιμασία μέχρι τώρα. Γιώργο, πώς θα πήγες? Νομίζω ειλικρινά ότι τα πήγα αρκετά καλά σήμερα. Προσπάθησα να πλησιάσω όσο πιο πολύ μπορούσα την πρώτη συνταγή που είδαμε. Πάμε λοιπόν να μας πεις τα υλικά. Πρώτα για το ρύζι και μετά για το κρέας. Το ρύζι μου είναι μακρύκοκο αμερικάνικο parboiled, το οποίο το έχω σοτάρει με λίγο βούτυρο και το έχω βράσει με έναν ζωμό κότας και λαχανικών. Το κρέας μου διάλεξα μοσχαρίσιο φιλέτου. Λαχανικά που έχω διαλέξει είναι κίτρινη και κόκκινη πιπεριά, αγκουράκι τουρσί, μανιτάρι φυσικά, κρεμμύδι κοκάρι. Έχω σβήσει με κρασί τα λαχανικά μου όταν τα σώταρα. Θα δοκιμάσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. Την ώρα που σε ρωτάνε πράγματα είναι ανέκφραστοι. Αν δεν ήταν πολύ καλοί μάγειρες θα μπορούσαν να γίνουν και πολύ καλοί παίχτες του πόκερ. Καλή μας επιτυχία.
έχει κάνει μια πολύ ωραία σάλτσα. Η οποία σάλτσα του είναι ωραία δεμένη και πλησιάζει αρκετά στη σάλτσα που τους δείξαμε εμείς. Τα δύο λάθη που έχει κάνει είναι ότι θεωρεί ότι έχει πάρει μοσχαρίσιο φιλέτο, ενώ έχει πάρει νουά, που παρά το γεγονός ότι το έχει κρατήσει σχετικά ζουμερό, είναι πιο σκληρό το μοσχαρίσιο φιλέτο που βάλαμε εμείς στο πιάτο που δείξαμε. Και το δεύτερο λάθος είναι ότι και αυτός, όπως και ο Μπάμπης, έχουν κρατήσει το ρύζι λίγο άψιστο. Το ρύζι του ήθελε λίγο ακόμα ψήσιμο. Η σάλτσα όμως που έχει κάνει, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή. Και ίσως για μένα είναι και πιο νόστιμο από τις σάλτσες που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Το κρέας επίσης, παρόλο που ήταν νουά και είναι πιο σκληρό, έχει καταφέρει και το έχει κρατήσει αρκετά μαλακό για νουά. Στο ρύζι έχει κάνει μία μέτρια δουλειά, αν και είναι εύγευστο, αλλά ότι κρατάει, κρατάει. Αν κρίνω από τη σάλτσα του και τις γεύσεις και τα αρώματα που έχει δώσει μέσα εκεί, έχει πλησιάσει αρκετά το πιάτο που δείξαμε εμείς. Συμφωνώ, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι του λείπουν τα αρώματα. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει κάνει ένα ωραίο πιάτο και αυτές ως τον Σόνι σάλτσα που έχει κάνει, πραγματικά είναι νόστιμη και έχει έρθει πάρα πολύ κοντά σε αυτό που εμείς δείξαμε. Θέλω οπωσδήποτε να κερδίσω σήμερα για να είμαι και αύριο στο διαγωνισμό και να διαγωνίζομαι μέχρι την τελευταία μέρα. Κωστή, πώς θα πήγες? Θεωρώ ότι έχω πλησιάσει αρκετά τη γεύση, ότι έχω εκτελέσει ένα καλό ψήσιμο στο κρέας. Για πες μας πώς έφτιαξες το κρέας με τη σάλτσα καταρχάς, τι υλικά χρησιμοποίησες? Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει κοκάρια, μανιτάρια λευκά σαμπινιόν, αγκουράκι κουνισών, καρότο, έχω βάλει και κίτρινη πιπεριά, πράσο, κρέμα, βούτυρο και μαϊντανό. Το κρέας? Το κρέας είναι φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος. Και το ρύζι? Το ρύζι είναι fancy. Εγώ κατάλαβα ότι το ρύζι ήταν λευκό, το χρώμα που είχε πάρει ήταν από το ζωμό που είχε βράσει. Οπότε δεν προτίμησα κάποιο κίτρινο ρύζι, ίσως αυτό να είναι λάθος. Ευχαριστούμε, Κωστή. Εγώ ευχαριστώ. Αμφέβαλα πάρα πολύ για την επιλογή των υλικών. Και φαντάζομαι ότι ίσως αυτό να μου στοιχεί σε βαθμολογία. Και εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το κρέας, δηλαδή νόμιζε ότι έχει πάρει φιλέτο και ο Κωστής έχει πάρει νουά, όμως το έχει διαχειριστεί πολύ καλά, γιατί το έχει κρατήσει ζουμερό. Τα άλλα πράγματα όμως εδώ, δηλαδή το ρύζι, δεν ξέρω τι πάθανε με το πιλάφι όλοι και το κρατήσαν άψητο και είναι και ανάλατο, εκτός ότι έχει την αστοχία το να είναι και άψητο. Και επίσης στη σάλτσα του, ενώ είναι νόστιμη, είναι μπουκωμένη. Δηλαδή έχει βάλει περισσότερα πράγματα, έχει σφίξει σάλτσα, το έχει δέσει πολύ και μου βγάζει έντονα το τουρσί, το αγκουράκι τουρσί. Είναι ένα πιάτο έτσι πολύ χειμώνας, θα έλεγα εγώ, πολύ μπουκωμένο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Λευτέρη, στο γεγονός ότι έχει χρησιμοποιήσει, θεωρώ, πολλά λαχανικά, πολύ περισσότερα από αυτά που δείξαμε εμείς, σε άλλες αναλογίες εντελώς. Μία από αυτές είναι και η ποσότητα στο αγκουράκι τουρσί. Αφήνει τα χαρακτηριστικά του μέσα στη σάλτσα αρκετά έντονα. Έχει όμως νοστιμιά η σάλτσα, αυτό πρέπει να το πούμε. Το ρύζι τώρα δεν είναι μόνο ότι είναι άγευστο, το μαγείρεμά του είναι εντελώς λάθος αυτού του ρυζιού. Και φαίνεται και στην υφή και στο γευστικό αποτέλεσμα. Εδώ πέρα έχουμε και λάθος επιλογή από ρύζι. Ναι. Το μισό και λίγο παραπάνω είναι άβραστο, το υπόλοιπο είναι λιωμένο, οπότε γίνεται ένας περίεργος συνδυασμός στο στόμα. Βάζεις μέσα και το κρέας, το οποίο όμως, παιδιά, ενώ έχει κάνει νοά, κατά ένα περίεργο τρόπο το έχει αρκετά μαλακό. Πολύ, ναι, εγώ το είναι φοβερό. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα νοά. Νομίζω ότι έχει πάρει φιλέτο μοσχαρί και κάνει ένα εξαιρετικό ψήσιμο. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό κρέας και πρέπει να του πούμε μπράβο γι' αυτό. Βέβαια, είναι λάθος κρέας. Συμφωνώ μαζί σας στα λαχανικά και συμφωνώ πάρα πολύ με την παραπάνω οξύτητα που βγάζει το τουρσί, γιατί είναι αυτό που σου μένει τελικά στο στόμα. Έπεσα μέσα κάκο, πραγματικά πολύ κακό πρόστιμο για μένα. Εντάξει, ό,τι και να λες, ό,τι και να λέμε κι εμείς. Και ο Μπάμπης θες είχε λίγο πρόστιμο και κέρδισε. Να τα. Και είναι εδώ. Να φωνάξουμε τα παιδιά να έρθουν μέσα. Ναι, βέβαια. Είσαι πολύ αγχωμένος, έχεις μεγάλη αγωνία, θες να ακούσεις καλή κριτική. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο διαγωνισμό και η ψυχολογία σου είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Και ειδικά όταν στέκεις απέναντι από τους κριτές.
Παιδιά, ήταν δύσκολη σημαίνει δοκιμασία, δύσκολη και σύνθετη. Όλα τα πιάτα που φτιάξατε είχαν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Άλλος από εσάς πέτυχε τα υλικά, αλλά δεν τα είχε διαχειριστεί τόσο καλά. Άλλοι μαγειρέψατε καλά, αλλά δεν ήσασταν πολύ κοντά στα υλικά που είχατε διαλέξει. Ήξερα ότι έχω πάρει μια γενναία απόφαση. Δεν ήξερα όμως αν το γεγονός ότι δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσω θα μου στήχιζε. Αυτές τις διαφορές θα συζητήσουμε τώρα εδώ μαζί σας. Πρώτη ερώτηση. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι πιάτο ακριβώς φτιάξατε και θα ξεκινήσω από τον Μπάμπη. Πες μας, Μπάμπη. Φτιάξαμε μοσχάρι φιλέτο μπλανκέτ. Έφτιαξες. Έφτιαξα. Αριστοτέλη. Εγώ έκανα φιλέτο μοσχάρι, προσπάθησα να κάνω την προσέγγιση του φρικασέ σαν τεχνική. Γιώργο. Έκανα και εγώ φιλέτο μοσχάρι και μία σάλτσα, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, πάντως ήταν αυτή που δοκίμασα. Και με ρύζι. Μάλιστα. Μπερδεμένο. Κωστή. Και εγώ το ίδιο έκανα. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια ονομασία ενός κλασικού πιάτου, αλλά καλύτερα εφόσον δεν είμαι σίγουρος να μην το πω. Λοιπόν, όντως, Κωστή ήταν μια κλασική συνταγή και βέβαια δεν είναι άλλη από το μοσχάρι στρογγανόφ. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, το έχετε ακούσει, το έχετε φάει. Μια γνωστή σχετικά παρασκευή του μοσχαριού. Δεν την έχω μαγειρέψει, ούτε καν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Ας τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά τους και ας ξεκινήσουμε από το ρύζι. Κωστή, σου άρεσε το ρύζι σου? Μου άρεσε το ρύζι. Το δοκιμάσες? Το έχω δοκιμάσει, ναι. Το ρύζι δηλαδή ήταν καλό? Οι ερωτήσεις τους ήταν κάπως ψαρωτικές. Μάλλον θα έχετε διαφορετική γνώμη. Για να σε ρωτάω τρεις φορές. Και εγώ προσπαθούσα, ας πούμε, να μαντέψω αν έχω εκτελέσει κάτι σωστά ή κάτι λάθος. Γιώργο, εσύ? Νομίζω ότι ήταν κοντά σε αυτό που δοκίμασα. Ευχαριστώ, Τέλη. Ήταν ρύζι καλό, αλλά δεν πλησίασε το αρχικό πιάτο. Μπάμπη. Εμένα μου άρεσε πολύ το ρύζι μου. Δεν είμαι σίγουρος αν πλησίασα πολύ τη γεύση, λόγω του ζωμού που έκανα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σας πω είναι ότι εμείς βρήκαμε το καλύτερο ρύζι το έχει κάνει ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι τρεις έχετε κάνει από κακή έως μέτρια δουλειά στο ρύζι. Απογοητεύτηκα λίγο όταν το δικό μου ρύζι δεν ήταν το καλύτερο. Ήμουν απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Τη σάλτσα, παιδιά, και θα ξεκινήσω από τον Μπάμπη. Νομίζω ότι το κάνει πολύ καλή σάλτσα. Δεν ξέρω αν έχω βρει όλα τελικά. Αλλά γευστικά νομίζω ότι το πλησιάζει αυτό που δοκίμασα. Αριστοτέλη. Εγώ ήμουν σε καλό δρόμο, είμαι σίγουρος, αν την είχα συμπυκνώσει αρκετά ώστε να δώσει την ένταση που χρειαζόταν. Γιώργο. Δοκιμάζοντάς την, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχα ιδέα πώς να την κάνω. Και προσπάθησα να το πλησιάσω όσο μπορούσα, όσο ήξερα. Κωστή, εσύ. Θα πιστεύω ότι έχω κάνει μια καλή σάλτσα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι καλή σάλτσα? Το πώς έδεσε, το άρωμα, η γεύση. Η καλύτερη σάλτσα, πρέπει να σου πω, παιδιά, ότι ήταν του Γιώργου. Αυτό για μένα ήταν φοβερό και τελείως απρόσμενο. Πλησίαζε πάρα πολύ κοντά στο πιάτο που σας δείξαμε εμείς και μπράβο γι' αυτό, Γιώργο. Δεν ήμουν σίγουρος για τη σάλτσα μου. Δεν το περίμενα ότι θα έβγαινα η καλύτερη σάλτσα. Η χειρότερη ήταν το Αριστοτέλη. Ναι, η σάλτσα σου δεν είχε δεσει αρκετά. Ναι, είχαν τρέξει τα ζουμιά από το κρέας με τη σάλτσα και είχε αραιώσει ακόμα περισσότερο. Το μοναδικό πράγμα που με ενοχλούσε ήταν αυτό που δεν είχα καταφέρει, δηλαδή να είμαι ο καλύτερος. Παιδιά, πείτε μου τι κρέας χρησιμοποίησε ο καθένας σας. Κωστή. Φιλέτο από μοσχάρι γάλακτος. Γιώργο. Και εγώ φιλέτο μοσχαρίς. Αριστοτέλη. Εγώ όπως σας είπα έκανα απόπειρα και με το νουά και τελικά αυτό που σας προσέφερα ήταν το φιλέτο. Μπάμπη. Φιλέτο μοσχαρίσιο. Ο μόνος που χρησιμοποίησε το σωστό κρέας είναι ο Αριστοτέλης και είναι ο μόνος που χρησιμοποίησε φιλέτο γάλακτος μοσχαρίσιο. Αυτό που χρησιμοποίησατε εσείς ήταν νουά. Μέχρι τώρα εσείς πιστεύετε ότι ήταν φιλέτο μοσχαρίσιο. Είναι λάθος. Όπως το βίωσα εγώ εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να ήταν πιο τυχεροί από μένα. Διότι ό,τι κάναν το κάναν στην τύχη. Δεν είχαν ούτε επίγνωση ούτε ποια συνταγή εκτελούσαμε, ούτε τι κρέας είχαμε. Αριστοτέλη, εσύ πήρες νουά και στην πορεία αντελήφθηκες ότι κάτι συμβαίνει με το κρέας. Πραγματικά ήταν τόσο τρυφερό που παραλίγο να ξεγελαστώ και πρόλαβα στα 5 λεπτά κυριολεκτικά και το αντικατέστησα. Πρέπει να σας πω εδώ ότι την καλύτερη διαχείριση και το καλύτερο ψήσιμο, όσο και να σας φάνει αυτό περίεργο, γιατί είχε το λάθος κομμάτι κρέατος, την έκανε ο Κωστής. Τόσο πολύ που όταν δοκιμάσαμε, ενώ ξέραμε ότι είναι νουά, σχεδόν δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την διαφορά, Κωστή. Ευχαριστώ. Με ανέβασε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς τα κατάφερες, αλλά έκανες ένα πολύ καλό ψήσιμο και μπράβο σου γι' αυτό.
Ένα σημαντικό στοιχείο του πιάτου το είχα εκτελέσει καλά. Εσύ τώρα, Αριστοτέλη, το δικό σου κομμάτι, ενώ ήταν το σωστό, ήταν ομό. Ναι, ήταν... Ήταν ομό. Όχι, άλλο θέλει και άλλο ψήσιμο και άλλο είναι ομό. Έχετε δίκιο, δεν... Δηλαδή, εσύ φάνηκε σαν να έχεις δώσει απλά χρώμα εξωτερικά στο τηγάνι και να το βάλεις μετά στο πιάτο. Και αυτό ήταν και στους τρεις μας και ανοίξαμε όλα τα κομμάτια. Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Ναι, στον χρόνο που το διαχειρίστηκα... Δεν το είδες όταν το κόβες. Δεν θα έρθει να το πιάτο. Δεν θα προλάβω να σου στο πιάτο. Η συνάδελφή σου είχες δει τι κρέας είχαν επιλέξει? Όχι. Αυτό που με εξέπληξε βέβαια, και αυτό ήταν που μου δημιούργησε ελπίδες, ήταν το πόσο είχαν αστοχήσει οι συμπαίκτες μου. Ήταν πεπισμένοι πως αυτό το κομμάτι που είχαν πάρει ήταν φιλέτο. Αυτό δείχνει τρομερή απειρία. Θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε κάτι σχετικά με την αξιολόγησή μας. Στην αξιολόγηση που έχουμε κάνει λοιπόν, 5 βαθμούς έχει πάρει η σωστή επιλογή των υλικών και 5 βαθμούς έχει πάρει η γεύση σχετικά με το κατά πόσο κοντά ήταν στο πιάτο που δείξαμε εμείς. Πέρα από τον ΟΑ που ήξερα ότι δεν το έχω βρει, νομίζω ότι τα άλλα υλικά τα έχω βρει και ίσως με σώσει αυτό. Ένας από εσάς θα αποχωρήσει σήμερα από το διαγωνισμό. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτήν την πραγματικά σημαντική στιγμή, όπου θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια και ο αγώνας 3 μηνών κάποιου από εσάς, θα ανακοινώσουμε ποιοι είναι οι 2 που έφτιαξαν τα καλύτερα πιάτα. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλός. Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος και δεν θέλω να υποτιμήσω συμπαίκτες μου. Η καλύτερη λοιπόν προσπάθεια από όλους σας, συνδυαστικά επαναλαμβάνω, ήταν του Γιώργου. Συνέβη τον απάντεχο και άκουσα πρώτα το όνομά μου, που μάλλον σημαίνει ότι κέρδισα. Γιώργο, κατάφερες να κρατήσεις ισορροπίες και με τα υλικά που επέλεξες, αλλά και με το μαγείρεμα που έκανες. Νομίζουμε ότι είχες ένα γευστικό αποτέλεσμα που ήταν αρκετά κοντά στο πιάτο που δείξαμε εμείς. Το να έχετε τώρα μια τέτοια νίκη είναι κάτι το φοβερό. Δεν μπορείς να αποσυρθείς στο καθιστικό. Και πέρασε στους 3 και με νίκη. Φαίνεται ότι μπορώ στους 4 καλύτερους να κάνω το καλύτερο πιάτο. Αυτό τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσω και εγώ ότι κάτι σημαίνει, κάτι καλό για μένα. Το δεύτερο καλύτερο πιάτο, συνδυαστικά επαναλαμβάνω και εγώ, είναι του Μπάμπη. Όχι ρε φίλε, δεν ήθελα εγώ να ζήσω αυτή τη στιγμή να μείνω πίσω με τον Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Μπάμπη, το πιάτο σου δεν ήταν μακριά από τον Γιώργο. Ισορροπημένο και στα καλά στοιχεία του, αλλά και στα λάθη του. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω το πώς ένιωθα. Ένα κουφίστηκα, αλλά μου έφυγε ένα βάρος. Είπαμε στους 3 και ότι έχω ευκαιρία να μαγειρέψω άλλη μια φορά για να πάω στον τελικό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Παιδιά, έχετε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια 3 μηνών. Θέλω να μου την αξιολογήσετε μέχρι σήμερα. Κωστή. Ξέρω ότι δεν ξεκίνησα πολύ καλά. Στην πορεία έκανα καλά πιάτα, γύρισα πάλι πίσω. Μια πορεία δεν τη λέει σταθερή, σίγουρα. Αριστοτέλη. Εγώ έδωσα πάντα πραγματικά ό,τι μπορούσα. Και νομίζω ότι γι' αυτό είχα κάνει και μια σχετικά δυνατή αρχή στο διαγωνισμό. Μετά σίγουρα στις συνθήκες του σπιτιού κάπου επηρεάστηκα. Ψυχολογικά με επηρέασε και πιθανόν αυτό να φάνηκε και στη μαγειρική μου. Αυτό που με έκανε και κατέρευσα σίγουρα ήταν η δοκιμασία από το γλυκό και μετά, με τελευταία ομαδική. Το ότι χάσα μέσω και στον πόντο και έχοντας κάνει και καλά πιάτα, με στεναχώρησε τόσο πολύ που προφανώς δεν κατάφερα να αναπτέρωσω ειδικό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες δεν είναι η αυτοσυγκέντρωσή μου στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Σε γενική πορεία έχω σίγουρα δείξει καλύτερα στοιχεία. Και πραγματικά δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αποτιμήσω τον Κωστή. Ξέρω ότι με βαραίνει πάρα πολύ η πτώση μου τις τελευταίες 2-3 μέρες. Τι είναι αυτό που περιμένεις μετά το διαγωνισμό? Το ίδιο που περίμενα και όταν ήρθα στον διαγωνισμό. Να βελτιωθώ μαγειρικά. Η απόφαση να μαγειρεύω ήταν μια απόφαση ζωής που ανέτρεψε τις σπουδές μου, ανέτρεψε το τι είχα κάνει ως εκείνη τη στιγμή. Έριξα μαύρη πέτρα πίσω και είπα: ξεκινάω να μαγειρεύω. Τι θα σημαίνει για εσάς πιθανή αποχώρηση από το διαγωνισμό σήμερα, Κωστή? Δεν σημαίνει τίποτα το να αποχωρήσω σήμερα από το διαγωνισμό. Σίγουρα θα πληγωθεί ο εγωισμός μου και το πείσμα μου θα πέσει κάτω, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλα τώρα αρχίζουν.
Θέλω να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, να μην το μπλέξω συναισθηματικά. Άρα σημαίνει πληγωμένος ο εγωισμός. Ναι, γιατί μέχρι εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Έχουμε πάρει αρκετά εφόδια και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αν πραγματικά θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό, ο δρόμος υπάρχει. Ανυπομονώ να ακούσω το αποτέλεσμα. Θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Αριστοτέλη. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όμως προσπαθώ να το σκέφτομαι σαν μια άλλη πόρτα που θα ανοίξει. Θα κλείσει μια, θα ανοίξει μια άλλη. Και επειδή στο χαρακτήρα μου είναι πάντα να ψάχνω στόχους, μόνο έτσι προχωράω, θα πρέπει να βρω κάτι άλλο να αντιμετωπίσω στην έξω ζωή. Ίσως ήταν η πιο ψυχρή μου στιγμή στο διαγωνισμό. Ήθελα όμως να το ακούσω, ήθελα να τελειώσω αυτή τη στιγμή. Φτάνουμε στο τέλος του δρόμου για έναν από εσάς. Η απόφαση που έχουμε πάρει, η οποία ήταν και δύσκολη, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι να αποχωρήσει από το διαγωνισμό ο Αριστοτέλης. Πιο πολύ στεναχωριέμαι για τους ανθρώπους που με αγαπάνε, που πιστεύουν σε μένα. Το ότι θα πρέπει να τους ανακοινώσω ότι δεν τα κατάφερα, για μένα θα είναι δύσκολο. Κωστή, το πιάτο σου δεν είχε μεγάλη διαφορά από το πιάτο του Αριστοτέλη και αυτό που τελικά έγειρε τη ζυγαριά προς τη μεριά σου ήταν το γεγονός ότι στο πιάτο του Αριστοτέλη είχαμε κομμάτια του κρέατος τα οποία ήταν ομά. Εκεί έχασε πάρα πολλούς πόντους και πέρασε μπροστά το δικό σου πιάτο. Προσπάθησα να μην δείξω τη χαρά στο πρόσωπό μου γιατί κάποιος δίπλα μου απογοητεύτηκε, αλλά νομίζω ότι δεν κρυβότανε. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έχω μπει στους τρεις κορυφαίους διαγωνισμού. Τι έγινε, μένεις φίλος και τι έγινε. Δεν το περίμενα ποτέ. Αριστοτελή, πώς επέτρεψες τον εαυτό σου να συμβούν αυτά τα πράγματα. Όπως μας είπες μετά το γλυκό, είδαμε έναν άλλον Αριστοτέλη. Η αίσθηση του πόσα πολλά μπορεί να χάσω αν δεν τα καταφέρω, και όταν λέω μπορεί να χάσω δεν μιλάω για το χρωματικό έπαθλο, δεν είναι ότι έτρεμα ή ότι φοβόμουν, έχασα την αυτοσυγκέντρωσή μου. Σήμερα, με την αστοχία στο κρέας, στο τέλος, θα προτιμούσα να μου είχες φέρει το νουάκι από το ομό κρέας. Γιατί το έφερες και δεν έβαλες αυτό που είχες φτιάξει? Διότι θεώρησα ότι θα ήταν πολύ πιο μεγάλη αστοχία να βάλω λάθος κομμάτι. Θεώρησα ότι αν οι συνάδελφοί μου είχαν βάλει το σωστό κομμάτι κρέας, ότι θα είχα χάσει εκ των πραγμάτων. Το πρώτο δύσκολο κομμάτι λοιπόν, και η αγωνία μου μεγάλη, είναι πώς θα βρω ένα στόχο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από το MasterChef, ώστε να με απασχολήσει και να με παρηγορήσει. Τι θα κυνηγάω τώρα? Είπες προηγουμένως ότι είναι δύσκολο συναισθηματικά. Γιατί? Έχεις φτάσει πολύ ψηλά, έχεις δείξει πάρα πολλά πράγματα και στον εαυτό σου και σε εμάς. Καταρχάς δεν μου αρέσει να μην κάνω σωστά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό για μένα μια μεγάλη απογοήτευση. Απογοητεύω εσάς καταρχάς και απογοητεύω ανθρώπους στην προσωπική μου ζωή που με στηρίζουν και που με έχουν βοηθήσει για να καταφέρω να κάνω αυτό που λέω εγώ, το πάθος μου, δηλαδή να μαγειρεύω. Ξέρω ότι δεν θα πάψουν να πιστεύουν σε μένα και ξέρω και ότι η μαγειρική εδώ δεν τελειώνει. Εγώ θα σου μιλήσω προσωπικά και θα σου πω ότι πρώτον εμάς δεν μας απογοητεύει σε καμία περίπτωση. Εμείς έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα σε σένα. Πρέπει να κρατήσεις αυτό, πρέπει να φύγεις χαρούμενος. Αυτό που ήθελες να δείξεις το έχεις δείξει, πίστεψέ με. Επίσης θέλω να σου πω, ξέχωρα από τη μαγειρική, ότι τα λάθη αγόρι μου είναι μες στη ζωή. Και πρέπει, καλός ή κακός, να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Τελειώσει, αλλά μόνο ένα όνειρο έζουνε τόσο εύκολα. Καλή συνέχεια. Σημασία έχει να πατάς τα πόδια σου και να εκμεταλλεύεσαι το συνέστημα που σου προσφέρουν τα όνειρα, το ότι πατάς στα σύννεφα. Είστε οι καλύτεροι της σημερινής δοκιμασίας. Όμως εσύ είσαι στη γη και προχωράς. Και απλά το κυνηγάς. Είσαι καλός μάγειρας, το έχεις και όλα θα πάνε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Φεύγω, νιώθω ότι δεν έχω ολοκληρώσει. Το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας είναι του Αριστοτέλη. Είναι ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι το συναισθημά μου. Φεύγω και νιώθω ότι δεν έχω ολοκληρώσει τουλάχιστον τη φιλοδοξία μου.
θα είχε ολοκληρωθεί αν είχα καταφέρει να κερδίσω τον τίτλο. Μπορεί να είναι μια δική μου ουτοπία. Αλλά ήθελα κι άλλο. Κλείνοντας για τα 7 φορά την πόρτα της κουζίνας του MasterChef, σκεφτόμουν πως αν είχα μπροστά μου να καθρέφτη, απλά θα έσκαγα ένα χαμόγελο. Λίγο ειρωνικό, λίγο ικανοποίησης. Ένα χαμόγελο. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Είστε λιγότεροι από εμάς, που σημαίνει ότι είστε οι τρεις κορυφαίοι του διαγωνισμού. Η δοκιμασία που ακολουθεί είναι ένα απαιτητικό τεστ δημιουργικότητας. Θέλουμε τα πιάτα σας πρώτον να είναι νόστιμα και δεύτερον συμβολικά. Το σημερινό θέμα είναι... Πάωσα. Νομίζω ότι χάθηκα το πόδι μου. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να φτιάξουν πιάτα που θα ξεχωρίσουν όχι μόνο για τη γεύση, αλλά και το συμβολισμό τους. Ποιος από τους τρεις θα αποχωρήσει? Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.